είναι χαρά μας να φιλοξενούμε ανθρώπους της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα γράμματα. Εσείς είστε ζωγράφος εικαστικός στη Βέρεια. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς η τέχνη. Η τέχνη για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την ελευθερία του ανθρώπου, έχει να κάνει με το πάθος του, με τις γνώσεις. Και όλα αυτά βέβαια επεξεργασμένα από το συναίσθημα, ξεκινούν από το συναίσθημα και επεξεργάζονται από το μυαλό. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο περιέχει όλη την ουσία και το βάθος του ανθρώπου. Πότε ξεκινήσατε να ζωγραφίζετε? Από τα πολύ παιδικά μου χρόνια, από τα μαθητικά και ήδη βραβευόμουν σε εκείνη την ηλικία, που σημαίνει ότι το είχα φτάσει σε κάποιο πολύ καλό σημείο το ορίμασμα, να το πω έτσι, της τέχνης. Πόσα χρόνια δηλαδή ασχολείστε με την ζωγραφική? Ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και ασχολούμαι αδιάκοπα. Και όταν λέω, το εννοώ. Ούτε γιορτές σταματώ, ούτε... Πάντα μου αρέσει να ασχολούμαι, να αναζητώ, να ψάχνω. Και δεν έχει τελειώσει ποτέ αυτό το μαγικό ταξίδι μου. Και νομίζω ποτέ δεν θα τελειώσει. Αυτό το μαγικό ταξίδι λοιπόν της ζωγραφικής, της αγάπης για την τέχνη. Mm-hmm. Πολλές δουλειές, πολλές συμμετοχές σε εκθέσεις. Mm-hmm. Θα ήθελα να πείτε πόσο εύκολο είναι για έναν ζωγράφο, εικαστικό, που ζει στην περιφέρεια, να προβάλλει τη δουλειά του, να βρεθεί κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε μεγάλες διοργανώσεις. Πώς ήταν για εσάς όλη αυτή η διαδρομή, το γεγονός ότι ζήτησε μια επαρχιακή πόλη? Λοιπόν, σωστή ερώτηση. Εδώ έχω να σας απαντήσω ότι αυτό που με ενδιαφέρει μέχρι στιγμής, και ίσως είναι και κατά κάποιο τρόπο λάθος, έδωσα πολύ μεγάλη βαρύτητα μέχρι τώρα στο να δημιουργώ. Έχω κάνει χιλιάδες έργα, άμα πω, και λέγοντας αυτό, πραγματικά δικό τον εαυτό μου. Είναι πολλές χιλιάδες. Και όλα αυτά με διαφορετικές τεχνοτροπίες και σε άλλους παράδρομους τέχνης, γιατί έχω ασχοληθεί και με κόσμημα, με μάσκες, όπως τα είδατε στο βιογραφικό, και με πολλά άλλα πράγματα και με εκπαίδευση. Γι' αυτό και δεν το βαριέμαι, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το ασίγαστο πάθος και οι ασίγαστες αναζητήσεις. Όσον αφορά αυτό που μου λέτε να δείξω τη δουλειά μου, δεν έχω ασχοληθεί πολύ, γι' αυτό και οι εκθέσεις μου γίνονται κυρίως στη Βέρεια και απευθύνομαι στο ίδιο κοινό. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει συνέχεια να ανανεώνω και να κάνω καινούργια πράγματα, γιατί είναι οι ίδιοι οι θεατές που θα τα δούνε. Έχετε συμμετάσχει σε άλλες εκθέσεις, σε άλλες πόλεις πέραν της Βέρειας? Ναι, έχω συμμετάσχει. Έχω πάει στην Χίο, έχω κάνει εκεί μια έκθεση, στο παλιό Φάληρο Αθήνα, εδώ Θεσσαλονίκη 3-4 φορές και από εκεί και ύστερα σταθερά Βέρεια. Προτιμάτε τις ατομικές εκθέσεις ή τις συλλογικές? Οπωσδήποτε τις ατομικές. Όπου είναι η δική σου δουλειά και δεν μπλέκονται τα έργα με άλλες τεχνοτροπίες, με δουλειές άλλων ανθρώπων που είναι άλλες ενδεχομένως λογικής. Πολύ σωστά. Εσείς ποιο είδους λογικές υπηρετείτε, ποια είδη τέχνης είναι αυτά που σας εντυπωσιάζουν, τι αγαπήσατε στην ζωγραφική και πώς το υπηρετείτε? Έχετε κάποια πρότυπα μεγάλων ζωγράφων? Και αυτό ακόμη. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία ερώτηση. Τώρα τα τελευταία χρόνια, επειδή διδάσκω στα παιδιά και θέλω να τους μοιήσω στη σύγχρονη τέχνη, γιατί ταιριάζει περισσότερο με τη δική τους, με τη δική τους λογική. Πού διδάσκετε, σε ποιους χώρους? Σε σχολεία. Έχω διδάξει όμως σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε άλλους χώρους. Στο Βυζαντινό Μουσείο. Σε μαθητές πρωτοβάθμιας λοιπόν, ναι, όπου γίνονται μαθήματα ζωγραφικής, συμμετέχετε εκεί και βάζετε τα παιδιά στη διαδικασία να αγαπήσουν τη ζωγραφική. Έτσι ακριβώς. Διότι αγαπώντας τη ζωγραφική, αγαπούν πάνω απ' όλα τον εαυτό τους. Μαθαίνουν τι σημαίνει να σκέφτομαι βαθιά, με το συναίσθημα και με την κρίση, με τη λογική. Επεξεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο τα βαθύτερα κομμάτια του είναι τους. Και φέρνοντάς τους σε επαφή με τους σύγχρονους καλλιτέχνες, προσπαθώ να πλησιάσω την παιδικότητά τους. Η σύγχρονη τέχνη έχει πάρα πολύ χρώμα, έχει πάρα πολύ αφηρημένο σχέδιο, ούτως ώστε το παιδί μαθαίνει χωρίς να αισθανθεί ότι μπαίνει στα στενά καλούπια της διδασκαλίας. Γίνεται το μάθημα σαν ψυχαγωγία, ενώ δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι μαθαίνει κιόλας το παιδί, χαίρεται τη χαρά της δημιουργίας και στο τέλος του μαθήματος έχω εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια το εξής. Μου αρέσει, τελειώνοντας το κάθε παιδί την εργασία του, να σηκώνουμε τα θέματα που έχουμε δημιουργήσει
για να βλέπει το ένα παιδί τι έχει φτιάξει το άλλο. Θα γίνεται συζήτηση λοιπόν για τη δουλειά του κάθε παιδιού. Και να γίνεται συζήτηση και αλληλεπίδραση, ούτως ώστε να καταλάβει ότι ένα θέμα όταν το δίνουμε στο μάθημα, που σημαίνει ότι δεν είναι απλά ένα θέμα, εγώ φέρνω από το σπίτι βιβλία, φέρνω φωτογραφίες, ούτως ώστε να δώσω πολλά ερεθίσματα στα παιδιά, και το κάθε παιδί έχει και μια διαφορετική θεματική και προσέγγιση που διαλέγει. Οπότε, όταν τελειώνουμε, βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο και έτσι αναπτύσσεται και η κρίση τους και η φαντασία τους και η παρατηρητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα να τα έχουν και στη ζωή τους. Επομένως, μόνο ωφέλη αποκομίζουν, μου λέτε, από αυτή τη διαδικασία της ενασχόλησης με την ζωγραφική. Έτσι. Η ενασχόληση με το κόσμημα πώς προέκυψε? Το κόσμημα είναι και αυτό μία παράλληλη διαδρομή, διότι και εδώ υπάρχει το χρώμα, υπάρχει η σύνθεση, υπάρχουν οι υφές, υπάρχουν οι όγκοι, τα τετράγωνα, τα τρίγωνα, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι σαν ένα έργο τέχνης σε σμίκριση, σε μικρογραφία. Πώς γινόταν να μην το κάνω και αυτό, χώρια που το έχω διδαχτεί και στη σχολή μου, αλλά είναι το θέμα ότι έχει και αυτό τη μαγεία, το έχει τη λάμψη το κόσμημα, έχει... Δηλαδή, σε προσκαλεί και σε προκαλεί και αυτό να γοητευτείς μέσα από το δικό του παραμύθι και να περάσεις χρόνο μαζί με τον κόσμο. Μπορεί να βιοποριστεί κάποιος μέσα της διαδικασίας που μας περιγράψατε, με τις εκθέσεις, την διδασκαλία σε παιδιά, με το κόσμημα. Κατά τη δική μου άποψη, περισσότερο είναι προσωπική ευχαρίστηση, περισσότερο είναι και εθελοντισμός. Νομίζω πως όχι. Μιλάω είναι όμως δύσκολο. Για μένα. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι δύσκολο, χρειάζεται παράλληλα. Παρά κάποιος... τα αυτά πρέπει να αγαπάει κανείς την τέχνη για να την υπηρετήσει. Με πάθος. Δηλαδή απαρνιέσαι πάρα πολλά πράγματα. Όταν αισθανθείς ότι αυτό το πράγμα είναι δικό σου, είναι η ζωή σου. Εγώ το αισθάνομαι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω άμα δεν ζωγραφίσω.